Νηστίσιμο σιμιγδαλένιο και χαλβαδένιο να λιώνει στο στόμα, βυζαντινό σιροπιαστό γλυκό. Παραλλαγή του βυζαντινού που κάναμε πριν από μέρες. Από το κανάλι Κουζινατζίας. Φτιάχνουμε πρώτα το σιρόπι με 2 κούπες νερό 400 ml, 1,5 κούπα ζάχαρη 300 ml, 1 στικ κανέλας, 3-4 φλούδες πορτοκαλιού και αφήνουμε να σιγοβράσει για 2 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και διαλύουμε μέσα 1 κουταλιά γεμάτη μέλι. Το αφήνουμε να κρυώσει. Φτιάχνουμε μία ζύμη με 500 γραμμάρια ψηλό σιμιγδάλι, ένα φακελάκι δηλαδή, 1 1/4 της κούπας ζάχαρη που είναι 250 γραμμάρια, 10 γραμμάρια ξηρή μαγιά ή μια γεμάτη κουταλιά της σούπας, 1 κουταλιά baking powder και ανακατεύουμε τα στερεά υλικά και μετά προσθέτουμε 1 κούπα φυτικό λάδι 200 ml, και 2 κούπες γάλα 400 ml φυτικό. Το δικό μου είναι γάλα καρύδας. Ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Προαιρετικά προσθέτουμε 1/2 κούπα ινδοκάριδο. Δίνει πολύ ωραία γεύση και συνδυάζεται με το γάλα καρύδας. Η ζύμη είναι έτοιμη, έτσι απλά, χωρίς να λερώσουμε καμιά μηχανή. Σε ένα μέτριο ταψάκι θα βάλουμε λίγο φυτικό λάδι, θα το απλώσουμε καλά και θα το αλευρώσουμε, ώστε να μην κολλήσει το παντεσπάνι που θα φτιάξουμε. Οι διαστάσεις του δικού μου ταψιού είναι 25x35 εκατοστά. Βάζουμε μέσα τη ζύμη και την απλώνουμε ομοιόμορφα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα ανάλογα το φούρνο. Σιροπιάζουμε το ζεστό γλυκό με το κρύο σιρόπι και αφήνουμε να το απορροφήσει όλο. Περνάμε στην κρέμα. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε 1 λίτρο γάλα καρύδας, δηλαδή 5 κούπες. 1 κούπα ζάχαρη 180 γραμμάρια, η κούπα δεν θα είναι πολύ γεμάτη, αν θέλετε βάζετε καστανή ή και στέβια, 1/2 κούπα. 100 γραμμάρια corn flour είναι σεστέ, είναι περίπου 1 κούπα. Ανακατεύουμε μέχρι να δούμε ότι αρχίζει και πίζει και κάνει φουσκάλες. Τότε αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε ξύσμα από 2 πορτοκάλια και βανίλια με άρωμα πορτοκαλιού που κυκλοφορεί στο εμπόριο ή 2 βανιλίνες. Απλώνουμε την κρέμα ομοιόμορφα πάνω από το σιροπιασμένο γλυκό. Αν σε περίπτωση το σιρόπι σας δεν έχει απορροφηθεί, αφαιρέστε το και μετά βάλτε την κρέμα. Από πάνω πασπαλίζουμε περίπου 1/2 κούπα ινδοκάριδο που του πάει πάρα πολύ, συνδυαστικά με το γάλα καρύδας και το ινδοκάριδο που έχει ζύμη. Αφήνουμε να κρυώσει καλά, το χαράζουμε σε τετράγωνα κομμάτια. Στο κέντρο κάθε κομματιού βάζουμε λίγη κανέλα και αν θέλουμε και ένα αμύγδαλο επάνω. Και απολαμβάνουμε! Αν σας άρεσε, κάντε like και τα λέμε. Γεια! Το μυστικό συστατικό πάντα είναι η αγάπη και η φροντίδα στο μαγείρεμα.